Δηλαδή εκείνη την περίοδο. Ήταν και... λες και ένιωσα ότι έκλεισε ένας κύκλος και ότι έπρεπε να κάνω την επόμενη κίνηση. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ο Α πραγματικά ήταν. Ξέρεις, παρόλο που ήταν ένα κανάλι που δεν ήξερε κανείς πώς θα εξελισσόντουσαν τα πράγματα. Ήταν ένα καινούριο κανάλι κλπ. Αλλά νιώθω ότι ήταν η σωστή απόφαση για μένα τη συγκεκριμένη περίοδο. Μία μεγάλη αλήθεια είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους που συνεργαζόμουν τότε, όχι μέσα στο κανάλι, είδα συμπεριφορές, είδα ανθρώπους να θεωρούν ότι πού πήγαινε τώρα, πήγε στον Α, καινούριο κανάλι, ξεκινάει τώρα, δεν θα την ξαναχρειαστούμε αυτήν. Οπότε, ό,τι της δείχναμε τόσο καιρό, την αγαπάμε, την εκτιμούμε, φίλοι μας καλή κλπ. Είδα μια στροφή 180 μοίρες, γιατί πολλοί θεώρησαν ότι δεν θα με ξαναχρειαζόντουσαν, ας πούμε, στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Έχω δει αυτές τις συμπεριφορές από ανθρώπους. Να φανταστώ, Χριστιανά, μου έχεις δει διάφορων ειδών συμπεριφορών. Ναι. Αλλά εντάξει. Γενικότερα, αυτά πώς τα αντιμετωπίζεις πλέον, τις άσχημες συμπεριφορές, ίσως κάποιες έντονες κριτικές, να φανταστώ ότι πλέον τα αντιμετωπίζεις πολύ διαφορετικά από ό,τι τα αντιμετώπιζες στην αρχή, έτσι. Εννοείται ότι τα αντιμετωπίζω διαφορετικά. Σε αυτό που αναφέρθηκα προηγουμένως, το να δω, ας πούμε, κάποιον ο οποίος θεωρητικά ήταν φίλος μου, φίλη μου, και μετά να θεωρώ ότι για τα μάτια της έκανα μια λάθος επιλογή και ότι δεν θα ξανασυναντιόμασταν επαγγελματικό, ότι δεν με χρειαζόταν πια, δεν ήμουν χρήσιμη πια για το συμφέρον των δικών του. Ήταν τύπου δείχνω τα πραγματικά μου συναισθήματα. Το αφήνω μέσα στο ανθρώπινη αδυναμία. Το κατανοώ, το συγχωρώ, το τοποθετώ όμως εκεί που πρέπει, έτσι ώστε δεν έχω λόγο να ξαναπιώ καφέ με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Κατάλαβες, δεν εννοώ. Ό,τι είχαν να μου δείξουν, μου το έχουν δείξει. Τι άλλο να περιμένω. Είναι τιμή μας που αποδέχεστε την πρόσκλησή μας και είστε το κοντά μας. Σου έχει τύχει κάποιο περιστατικό με καλεσμένο, γιατί έγινε και αυτό πρόσφατα με το Χαλκιά και τη Μαλέσκου, αυτή η ένταση που προηγήθηκε. Έτσι που να μπήκε στο στούντιο εκνευρισμένος ή να έπρεπε εσύ να ρεμίσεις λίγο τα πνεύματα ή κάτι παρόμοιο τέλος πάντων. Μου έχει τύχει καλεσμένος πολλές φορές, είτε που να είναι εκνευρισμένος, είτε που να ήρθε και να μην ήθελε να έρθει για κάποιο λόγο. Είτε που να με υποτιμά με το βλέμμα του από την αρχή μέχρι τα μέσα της συνέντευξης. Από εκεί και πέρα τον είδα ότι άλλαξε. Το ανέχτηκα, πρέπει να σου πω, το βλέμμα της υποτίμησης και δεν ήταν ούτε μία ούτε δύο. Νομίζω ότι στο τέλος φαίνονται τα πράγματα, γιατί φεύγοντας από το στούντιο και μου είπαν κάτι και είδα το βλέμμα τους ότι άλλαξε και πάλι θα σου πω ότι εντάξει, καταλαβαίνω ότι ήρθε σε μια εκπομπή που μπορεί να μην ήξερε τη δουλειά σου, όχι το ποιος είσαι, πώς θα τους συμπεριφερώσουν τηλεοπτικά. Γιατί πολλές φορές άτομα, ιδίως εξ Ελλάδος, έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση τηλεοπτικά. Οπότε μπορεί να ένιωθαν ότι θα τους έκανα ερωτήσεις που δεν ήθελα ή ότι δεν θα τους συμπεριφερόμουν με σεβασμό. Έβλεπα ότι άλλαζε το βλέμμα του σταδιακά την ώρα που ήμασταν μαζί στον αέρα, οπότε είμαι εντάξει. Αυτό σου έτυχε πρόσφατα ή πιο παλιά? Έχει κάποια χρόνια, αλλά και εδώ στον Α μου έχει τύχει να έρθει καλεσμένος και να βλέπα στο βλέμμα του ότι τύπου θέλει να σηκωθεί, να τα σπάσει όλα και να φύγει. Οι πιο σκληροί εξεταστές είναι τα παιδιά μας. Εκεί θα ακούσεις την πιο σκληρή κριτική. Θέλω να είμαι κοντά τους, θέλω να μπορώ να είμαι όσο πιο πολύ κοντά τους γίνεται, να περνώ όσο πιο πολλές στιγμές μπορώ με τα μωρά μου και με τον άντρα μου φυσικά. Οπότε το παλεύω κάθε μέρα να βρω αυτές τις ιδανικές ισορροπίες, τις οποίες δεν βρίσκω. Υπάρχουν μέρες που νιώθω ισορροπία. Υπάρχουν άλλες μέρες που νιώθω τις ενοχές του αιώνα. Σου έχει τύχει δηλαδή, γιατί η Μελίνα έχει μεγαλώσει, μιλά, να σου πει, ξέρω εγώ, μαμά μου, πότε θα έρθει στο σπίτι, μου έλειψες ήδη. Ή το μεσημέρι, ξέρεις, μπορεί να μου πει, δεν θέλω να φύγεις ακόμη, μείνε ακόμη 5 λεπτά. Προσπαθώ έτσι να έρχεται λίγο και στη δουλειά, παρόλο που έκανα πολύ καιρό να τη φέρω λόγω του κορονοϊού. Έτσι, έναν απόγευμα της εβδομάδας το έχουμε ότι έρχεται εδώ στο γραφείο, ζωγραφίζει, κολλούμε μετά τις ζωγραφιές της στο καμαρίνι μου και μετά θα φύγουμε να πάμε σπίτι. Καταλαβαίνει τι κάνεις, δηλαδή ξέρει ότι η μαμά μου είναι στην τηλεόραση. Όχι, δεν ούτε συζητάμε. Ενώ για τη δουλειά ή οτιδήποτε. Δεν βρίσκω και το λόγο να σου πω την αλήθεια. Έτυχε και μία μέρα, περνούσαμε δίπλα από μία μεγάλη πινακίδα στον δρόμο και μου λέει, μαμά, κοίτα, μαμά. Δεν το σχολίασα καν, γύρισα μπροστά και λέω ότι Μελίνα μου, τι θέλεις να μαγειρέψουμε σήμερα, ενώ βρίσκω κανένα λόγο
Εξάλλου δεν το θεωρώ και τόσο σημαντικό ή ότι πρέπει να δημιουργήσω στο μυαλό του μωρού ότι τούτο που κάνει η μαμά είναι κάτι σημαντικό. Mm-hmm. Είναι μια δουλειά το που κάνει η μαμά, όπως τις φίλες της κάνει μια άλλη δουλειά, είναι δική της η μαμά, τούτη είναι η δουλειά η δική μου. Θεωρώ ότι ξέρεις, αξίζει περαιτέρω σχολιασμού, είτε να είναι εξώφυλλος σε ένα περιοδικό, είτε οτιδήποτε. Οπότε η Μελίνα απολαμβάνει το ότι έρχεται, μπαίνει στο καμαρίνι μου και βάφεται. Και έρχεται η φρόσο την επόμενη μέρα και λέει μου, ήταν η Μελίνα εδώ. Τα πινέλα είναι όλα μπλε, κίτρινα, κόκκινα, μπορούμε να βαφτούμε. Χριστιανά, με η περιπέτειά σας η πρόσφατη με τον κορονοϊό, πώς ήταν? Ήταν κάτι έτσι που καταρχάς... Άγχωσε με πολλά. Ναι, σε άγχωνε και πριν, δηλαδή ήταν κάτι που φοβόσουν. Ακόμη άγχωνομαι πολύ με τον κορονοϊό, παρόλο που 1,5 μήνας έχει που βγήκαμε από την καραντίνα. Δεν νιώθω καθόλου αυτή την ασφαλειότητα. Εντάξει, ρε παιδί μου, εμείς περάσαμε το σιγά, έχουμε ένα νοσί. Όχι, καμία σχέση. Είμαι το ίδιο σπαστική όπως ήμουν πριν. Μάσκες, αντισηπτικά, τα πάντα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω ότι φοβόμουν από πριν τον κορονοϊό. Το φοβάμαι το ίδιο παρόλο που το έχω περάσει. Περάσαμε το ήπια, ευτυχώς. Δηλαδή, αυτό το θέμα που είχα εγώ μετά με την υγεία μου δεν είχε να κάνει απόλυτα με τον κορονοϊό. Είχα πάθει, όπως μου το είχε εξηγήσει ο γιατρός, λέει μου μπορούσε να πάθεις, ας πούμε, μια βροχίτιδα και να πάθεις το ίδιο πράγμα. Στην ουσία ήταν μια θλάση πολύ έντονη, δυνατή, στους μυς του θώρακα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με κάθε ανάσα ο πόνος ήταν φρικτός. Δηλαδή έκλαια από τον πόνο, δεν μπορούσα εύκολα να τον διαχειριστώ. Εγώ που γενικά θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ανθεκτική στον πόνο, δεν θα διαμαρτυρηθώ εύκολα κλπ. Στο γύρισμα της πρωτοχρονιάς, οι άλλοι έβαλαν το σταυρό τους, ότι χόρευα, τραγουδούσα, ενώ υπέφερα 2 ώρες πριν να ξεκινήσει το γύρισμα και δεν είχα πει τίποτε σε κανένα. Κάποια στιγμή, την ώρα που έπρεπε να φύγω να πάω στις πρώτες βοήθειες, σκέφτομαι στο αυτοκίνητο. Κατά τη για να φύγω από το γύρισμα, ήμουν σίγουρη ότι ήταν οι τελευταίες μου στιγμές. Δηλαδή, λέω, ας μην πεθάνω επί σκηνής στο γύρισμα. Αλήθεια. Ναι, τόσο πολλά. Ήμουν σίγουρη, ήμουν πεπισμένη ότι εκείνο το πράγμα που μου συνέβαινε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν κάτι το οποίο θα περνούσε. Μου σίγουρη ότι ήταν το τέλος. Αφού έπιασα το κινητό μου, τρόπο που με παίρνα στις πρώτες βοήθειες, να στείλω ένα μήνυμα του Γιώργου και να του πω πρόσεχε τα μωρά. Άτερε, γιατί θεωρούσα μου ότι έφευγα. Και ο μόνος λόγος που δεν το έκαμα, άκου τώρα πόσο. Τι σκέφτεσαι. Ο μόνος λόγος που δεν το έστειλα ήταν γιατί μέσα στον πόνο που επερνούσα εκείνη την ώρα, λέω, γιατί να έχει ένα τελευταίο μήνυμα που με έναν άνθρωπο να το βασανίζει πάντα ότι πρόλαβα και έστειλα το ένα τελευταίο μήνυμα. Θα του στείλω τίποτε. Πάμε στις πρώτες βοήθειες, έρχεται ο αδερφός μου και λέει μου, γιατρός, στις αναλύσεις σου υπάρχει μια ένδειξη για πνευμονική εμβολή. Εντάξει, μόλις μου είπαν έτσι, ξεκίνησαν να τρέχαν τα μάτια μου. Λέει μου ο αδερφός μου που ήταν κοντά μου, λέει μου, εντάξει, με φάσε. Λέω του, εκλαίω, και λέω του, μα ήταν να με φώ, με κατάλαβες να που γίνεται, καληνύχτα, λέω του, εννοώ, κατάλαβες, λέω του, τι. Εντάξει, ο Ανδρέας, λέει μου, τι να σου πω, να μένα χωνέσαι, εντάξει, ρέμισε να δούμε τι είναι να γίνει. Αλλά, ειλικρινά, εκείνον το βράδυ ένιωσα ότι, γεια σας, ότι έφευγα. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Αυτό θα σε ρωτούσα, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Ναι, και δεν ήταν αυτόν να τελικά. Φτάσει σε αυτόν το σημείο να χωθείς με Χριστιανά, όχι, μου φαντάζομαι ότι τραβήξες. Είχα χωθεί, ήμουν ήρεμη, είχα μια αναπίστευτη ηρεμία. Ελένα μου, ηρεμή σε ρωτώ, παιδιά, είμαι ήρεμη. Απλά έχω συνειδητοποιώ τι συμβαίνει, ενώ τούτος ο πόνος, λέω τους που έχω, είναι φυσιολογικός. Και ήταν κάτι άλλο τελικά. Ναι, ήταν αυτόν της θλάσης του θώρακα που μου εξήγησε μετά ο γιατρός ότι πολύ εύκολο να μπερδευτεί αυτός ο πόνος, ο οποίος είναι πάρα πολύ έντονος, με οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς όλα καλά. Ευτυχώς όλα καλά, Χριστιανά μου. Έχω να σου πω ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα με την κουβέντα μας, με τη συζήτησή μας. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Καλή συνέχεια και σε σένα, σε όλα. Ευχαριστώ, Χριστιανά μου, και σε εσένα εύχομαι πάντα επιτυχίες με υγεία πάνω απ' όλα, αυτό να το λέμε συνέχεια. Υγεία. Και ό,τι επιθυμεί η ψυχούλα σου, η καρδούλα σου να γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Σε ευχαριστώ πολύ και στον κόσμο. Φυσικά, έτσι, ό,τι καλύτερο για όλους μας. Να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα έρχονται. Έτσι.